κόσμος, να καταλάβει και ο κόσμος. Ξεκινήσω από τον αγαπητό Όθωνα. Όθωνα, τι σε ώθησε πραγματικά να ξεκινήσεις και να υλοποιήσεις, να υλοποιηθεί μεθαύριο Κυριακή αυτό το μεγάλο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία μας? Καταρχάς, πριν πω ότι με ώθησε να ξεκινήσω, όπως λες, αυτή την προσπάθεια, θα ήθελα να πω ότι επειδή συνήθως στις τηλεοράσεις εμφανίζομαι εγώ και ο κύριος Πατσίκας, υπάρχουν και οι άλλοι πολίτες που δεν φαίνονται, όπως είναι η Ελένη Κεχρή, η Ειρήνη Λεωνάρδου, ο Τάσος ο Πορυγαλίδης. Είναι άτομα τα οποία έχουν από την αρχή έχουν εμπλακεί στην υπόθεση της οργάνωσης του συλλαλητηρίου με πάρα πολύ μεγάλη ζέση. Και θέλω να πω, δεν είμαστε μόνο εμείς, απλώς επειδή είμαστε λίγο πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά, επειδή ο Θερμαϊκός, η ομάδα που ξεκίνησε την υπόθεση, είναι στην Περαία και στην Μηχανιώνα, δεν θέλω να αδικηθούν αυτά τα άτομα τα οποία είναι εξίσου σημαντικά για την υπόθεση όσο είμαι και εγώ και ο Μιχάλης ο Πατσίκας. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για τα πρόσωπα που αναφέρθηκαν, που έχουν ξεκινήσει αυτό το θαύμα, θα έλεγα. Τώρα, αυτό το θαύμα, και είναι θαύμα γιατί από πέντε αράδες ένα χαρτί, οι οποίες πήγαν από τον ένα στον άλλο, από τον άλλο στον άλλο, μόνες τους, χωρίς κανένας ούτε να τις διαφημίσει ούτε να κάνει τίποτε κτλ. Έχουν κατακλείσει όλη την Ελλάδα και ξεκινούν από κάθε άκρη και έρχονται λεωφορεία, πράγματα, θάματα, δηλαδή μια κινητοποίηση εκπληκτική δηλαδή. Αυτό οφείλεται, που ρώτησες που οφείλεται, στην αγωνία που ξαφνικά είδαμε το θέμα, το οποίο ήταν σκεπασμένο και το είχαν καπακωμένο να μην κινείται και δάλοιπα επί 25 χρόνια, 26 για την ακρίβεια, από τα τελευταία μεγάλα συλλαλητήρια που είχαν γίνει για αυτή την περίπτωση. Ξεκίνησε λοιπόν με την αγωνία ότι ξαφνικά αναζωπηρώθηκε αυτό το θέμα μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού μας στις Ηνωμένες Πολιτείες και την επιστροφή του. Ταυτόχρονα η αγωνία των Αμερικάνων να νομιμοποιήσουν, των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ μάλλον, να νομιμοποιήσουν τις βάσεις που έχουν στα Σκόπια, σημαίνει ότι δοθήκαν κάποιες εντολές, να μην πω απλώς πιέσεις, προς την ηγεσία να τελειώνει αυτό το θέμα άρων άρων, σταύρωσαν αυτών λοιπόν. Και αρχίσαμε να βλέπουμε λοιπόν